Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Σελίδα 23 της αξιολογικής έκθεσης του μεσοπρόθεσμου. 2-2. 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα για ήδη ψηφισμένα μέτρα. Και τον Οκτώβριο έρχεται το νομοσχέδιο για τις απολύσεις. Αυτό που μας λένε λοιπόν ότι τα δύσκολα είναι πίσω είναι ψέμα. Και άλλο θα φτωχύνουμε και άλλη μιζέρια θα έχει η κοινωνία. Και αυτό είναι αναπόφευκτο όσο εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές. Γι' αυτό είναι διλημματικές οι εκλογές αυτές. Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Οι ίδιες πολιτικές εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εκεί που κυβερνούν οι σοσιαλδημοκράτες, σε 19 από τις 28 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοσιαλδημοκράτες κυβερνούν. Οι ίδιες πολιτικές εφαρμόζονται. Όταν η κυρία Μέρκελ συγκυβερνά τώρα με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν άλλαξε τις πολιτικές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν έρθει η ανάπτυξη δεν θα είναι για μας. Θα είναι για τους λίγους που και τώρα πλουτίζουν. Όποιος δει την τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, θα δει ότι η πλειονότητα των Ελλήνων φτώχυνε, οι πλούσιοι όμως Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι. Γιατί αυτά τα μέτρα αυτό το σκοπό έχουν. Να διαλύσουν το παλιό κοινωνικό μοντέλο. Να μην έχουμε κοινωνικά δικαιώματα. Να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ώστε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Είναι στο χέρι μας. Όποιου του αρέσει αυτή η ζωή, ας ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ελιά. Όποιος θέλει να σταματήσει αυτή η πολιτική, ας ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Κίτσο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι απέχουμε 5-6 μήνες από τη δυναμική ανάπτυξη και για να φτάσουμε από το τέλος της ύφεσης που είναι ήδη μαζί μας στη δυναμική ανάπτυξη πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα, άρα να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία,